Γεωγραφία Δευτέρας Γυμνασίου. Πρώτο μάθημα. Πρώτη ερώτηση. Πώς μπορεί να προσδιοριστεί η θέση ενός ανθρώπου ή ενός αντικειμένου ή ενός τόπου. Η θέση μπορεί να προσδιοριστεί με δύο τρόπους. Πρώτον. Με τη σχετική θέση. Σχετική θέση είναι η θέση που τη βρίσκουμε αν χρησιμοποιήσουμε ως σημείο αναφοράς κάποιο άλλο αντικείμενο ή σημείο ή πρόσωπο. Για παράδειγμα. Το σχολείο μας βρίσκεται στο πλάι του Δημαρχείου. Η Άννα κάθεται αριστερά. Η Άμφισα βρίσκεται βορειοανατολικά της Πάτρας. Δεύτερον. Με την απόλυτη θέση. Απόλυτη θέση είναι η θέση που τη βρίσκουμε αν χρησιμοποιήσουμε ένα σύστημα συντεταγμένων, αλφαριθμητικό, καρτεσιανό. Για παράδειγμα, η θέση ενό ύπου σε μια παρτίδα σκακιού είναι β5. Όταν ο σύστημα αναφορά χρησιμοποιείται το σύστημα των γεωγραφικών συντεταγμένων, δηλαδή το γεωγραφικό πλάτο και το γεωγραφικό μήκο, τότε προσδιορίζεται η γεωγραφική θέση. Δεύτερη ερώτηση. Τι είναι η γεωγραφική θέση, να αναφέρετε παραδείγματα. Η γεωγραφική θέση είναι η θέση που τη βρίσκουμε με τη βοήθεια των γεωγραφικών συντεταγμένων, δηλαδή το γεωγραφικό μήκο και πλάτο. Η Ελλάδα εκτείνεται από 34 μοίρε και 48 πρώτα, έω 41 45 πρώτα, βόρειο γεωγραφικό πλάτο και από 19 23 πρώτα, έω 29 39 πρώτα, ανατολικό γεωγραφικό μήκο. Τρίτη ερώτηση. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τη γεωγραφική θέση. Η γεωγραφική θέση παρέχει πληροφορίε για το που ακριβώ βρίσκεται ο τόπο και πώ μπορεί να εντοπιστεί στον χάρτη, δεν μα πληροφορεί όμω για τη σχέση του τόπου με τον χώρο γύρω από αυτόν. Τέταρτη ερώτηση. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τη σχετική θέση. Η σχετική θέση ενό τόπου δεν μα βοηθά στο να προσδιορίσουμε που ακριβώ βρίσκεται αυτό ο τόπο αλλά μα παρέχει πολλέ πληροφορίε για το χώρο γύρω από αυτόν. Σε ευχαριστούμε που και σήμερα διάβασε μαζί μα. Θα σε περιμένουμε στην επόμενη ενότητα. Έω τότε να θυμάσαι. Μπορούμε να μαθαίνουμε παίζοντα.